Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Συναγρίδες με spinning. Ναι, όπως το ακούτε. Για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Ένα θέμα το οποίο ήταν να παίξει αργότερα, όμως είναι ευκαιρία γιατί οι περισσότεροι θα ταξιδέψετε, θα βρεθείτε στη θάλασσα, θα μπείτε σε μια βαρκούλα πιθανόν και θα θέλετε να δοκιμάσετε spinning γενικά για αφρόψαρα, αλλά εγώ θα σας κάνω να πιάσετε στην αγρίδα. Λοιπόν, κάτι το οποίο θεωρείται ακατόρθωτο, θεωρείται ανέφικτο, σπάνιο, δύσκολο, δυσέβρετο. Δεν είναι. Πιο εύκολα πιάνει στην αγρίδες παρά λαβράκια. Έτσι μεταξύ μας τώρα. Λοιπόν, θα δείτε μερικές συλλήψεις από αυτά τα ψάρια, τα οποία είναι με spinning δίπλα στην ακτή, με ένα πολύ εύκολο τρόπο, με offshore spinning, δηλαδή medium heavy spinning με μεγάλα minnow, γιατί άλλο για συναγρίδες. Δεν στοχεύαμε συναγρίδες, στοχεύαμε λούτσους και οτιδήποτε άλλο, απλά έτσι ανακαλύψαμε ότι τα ψάρια αυτά βρίσκονται και κυνηγάνε πάρα πολύ κοντά στην ακτογραμμή. Όταν λέω πολύ κοντά, εννοώ και μισό μέτρο. Πριν μερικά χρόνια είχαμε τρεις απίστευτες συλλήψεις στον αφρό, όπου ανέβηκαν τα ψάρια πάλι σε ρηχή ζώνη ακτογραμμής και χτυπήσανε και ξεχάσαμε και πώς μας λένε μετά από αυτές τις συλλήψεις. Όμως επίτα από εντατικό ψάρεμα έχω να σας πω μερικά πράγματα τα οποία αν τα τηρήσετε σωστά θα έχετε κι εσείς συνάντηση με το διακαή πόθο και πιστέψτε με είναι από τις πιο σπουδαίες συλλήψεις γιατί. Όχι μόνο γιατί εντάξει είναι η συναγρίδα, η βασίλισσα ας πούμε, είναι ότι είναι πολύ δυνατό ψάρι, ακόμα και σε μικρά μεγέθη μπορεί να φέρει τον εξοπλισμό στα όρια. Δηλαδή αν την παλέψεις με light, medium spinning, ακόμα και με heavy spinning, ανάλογα τα μεγέθη, ψάρια δηλαδή από 1,5 κιλό και πάνω, μπορούν να σε φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί το ψάρι αυτό, πρώτον, θα εκμεταλλευτεί του να πάει να κόψει στην πρώτη πέτρα που θα βρει. Δεύτερον, φυκιάδα είναι αυτή, θα πάει να χωθεί. Τρίτον, είναι πλατή, έχει πολύ δύναμη και είναι πολύ δραστήριο, ενεργητικό ψάρι. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι τα πιο σημαντικά στο να σας κάνω να πιστέψετε πόσο ωραίο είναι να πιάσετε μια συναγρίδα. Τώρα, πού υπάρχει? Πραγματικά, παιδιά, στους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει παντού. Υπάρχει. Πώς κάνουν οι ψαροτοφεκάδες? ΣΥΡΙΖΑ στα βράχια. Μπορεί να έρθει να κυνηγήσει καλόγριες, μπορεί να έρθει να κυνηγήσει μελανούρια, οτιδήποτε. Ο τρόπος για να έχεις έτσι μία τέτοια συνάντηση και να έρθει στην επιτυχία, το πιο βασικό που θα κάνει ένας ψαράς από βάρκα είναι όταν προσεγγίσει κάποιες ακτογραμμές, είναι να το κάνει όσο πιο αθόρυβα μπορεί, ακόμα και σβηστός. Δηλαδή να τον παρασέρνει το ρέμα παράλληλα στην ακτογραμμή και να ψάχνει. Αν έχει κάποια ηλεκτρική μηχανή είναι ακόμα καλύτερα γιατί θα μπορέσει να κάνει κάποιους ελιγμούς. Τι ρε? Θα φάνε την μηχανή. Αν έχει κάποιο ηλεκτροκινητήρα λοιπόν θα μπορέσει να κάνει κάποιους ελιγμούς που θα τοποθετηθεί έτσι σωστά για να ψαρέψει ας πούμε μεγαλύτερη ακρίβεια και κάποια στρατηγική, κάποια κομμάτια. Όμως αυτό σας το λέω για ποιο λόγο να ασχοληθείτε και να το δοκιμάσετε στις εξορμίσεις σας, τώρα τις καλοκαιρινές και όπου πάτε. Διότι είναι εφικτό, δεν χρειάζεται να έχεις εμπειρία, ούτε να έχεις τον καλύτερο εξοπλισμό ή τον πιο απαιτητικό ή τα πιο ιδανικά ψαράκια ας πούμε, για να πιάσεις συναγρίδες. Οι συναγρίδες, αν είναι σε μια περιοχή και είναι οι συνθήκες έτσι, ώστε να πέσει το δόλωμα μπροστά τους, μικρό, μεγάλο μίνο θα το φάει. Σας λέω για μίνο γιατί αυτό, επειδή το μίνο δουλεύει μόνο του, είναι μια πρώτη προσέγγιση για να πιάσετε, να πούμε ότι μπορείτε να συναντήσετε αυτά τα ψάρια και να τα πιάσετε. Από εκεί πέρα, σιλικόνες και μεγάλα πένσιλ, τα οποία απαιτούν λίγο πιο καλό εξοπλισμό και λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια στα χέρια και το να αντιλαμβάνεσαι λίγο το βυθό. Είναι δηλαδή πιο τεχνικά. Σίγουρα θα σας δώσουν ακόμα πιο εύκολα τα ψάρια, ειδικά μετά τα 10 μέτρα. Αλλά από το μισό μέτρο μέχρι τα 3 μέτρα, αν πλησιάσετε ακτογραμμές, νησάκια, κακούς βυθούς, άγριους ή μεγάλες περιοχές με συστάδες από φύκια, είναι το νούμερο ένα hot spot, ας πούμε, συνάντησης με αυτό το ψάρι. Όπως θα δείτε δηλαδή και στα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν. Εν ολίγης, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε τη μέρα σας
Δεν είναι απαραίτητα, ψάρια βαράνε και μεσημέρι. Δεν είναι απαραίτητο να μπείτε πρωί ξημερώματα. Εγώ συνήθως ό,τι ψάρια έχω πάρει, τα έχω πάρει από τις 12 και μετά. Και μέρα μεσημέρι, 2-3, ειδικά άμα έχει καιρό. Μπορείτε να ψαρέψετε λοιπόν τις συναγρίδες με spinning και να φτάσετε στην επιτυχία ακόμα και με κάποιο πολύ μεγάλο ψάρι που δεν κατάφερα εγώ ακόμα να πιάσω. Δυστυχώς μου καθόντουσαν πάντα σε πολύ λεπτά εργαλεία. Δηλαδή, με, ας πούμε, παράδειγμα P1 και παράμαλα το πολύ 35-40, κάτι το οποίο για μια συναγρίδα ακόμα και 4-5 κιλά δεν είναι κάτι δύσκολο στο να το κόψει. Άρα, καλό θα είναι οι επιλογές σας να είναι παράδειγμα P1,5 με P2 και παράμαλο 45 με 55 για να έχετε επιτυχία. Γιατί καμιά φορά βρίσκονται στην ακτογραμμή και ψάρια 5, 6, 7, 8 κιλά. Μπορούν, είναι εφικτό δηλαδή να έρθουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το πιο απλό, μπορεί να τύχει στον καθένα από εσάς. Δεν είναι ούτε κάτι δύσκολο, ούτε κάτι που θέλει εξειδικευμένα εργαλεία. Απλά να κάνετε spinning και να πάτε. Μέχρι το επόμενο θέμα, να είστε όλοι καλά. Καλή απόλαυση.
Τα χρώματα της μάχης είναι αυτά. Απίστευτα. Ό,τι χρώμα θες παίρνει.